Καλησπέρα σας, κύριε Λαβάρο, είστε καλά? Κύριε Κουφόπουλε, μια χαρά. Είναι οι εξελίξεις ακόμα και στο μέτωπο του Τσίπρου και των αποσταγμάτων τέτοιες, όπου κουβεντιάζουμε συχνά για αυτό το ζήτημα. Πραγματικά όμως, δηλαδή, και είναι με δικιά μας πρωτοβουλία φτάσαμε το ζήτημα στην Ευρώπη να μας λύσει το πρόβλημα και... Για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ποιες είναι οι δικές πληροφορίες, τι θα γίνει, θα επιβληθεί φόρο, θα αυξηθεί φορολογία στα προϊόντα της διήμερης απόσταξης. Κοιτάξτε να δείτε, στην παρούσα φάση είναι, αν θέλετε να το πούμε έτσι, η μπάλα στο γήπεδο της κυβέρνησης. Mm-hmm. Εμείς αναγκαστήκαμε να επανέλθουμε με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικές μέρες και με αντίστοιχη που καταθέσανε και οι βουλευτές μας στην Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Πια. Α, ναι. Γιατί. Παρά την απάντηση που πήραμε στην ερώτηση που είχαμε καταθέσει στην Κομισιόν τον περασμένο Ιούλη σε σχέση με εκείνη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επί της ουσίας έδινε την εντολή να εξισωθεί η φορολογία των χύμα προϊόντων με αυτά των εμφιαλωμένων, mm-hmm. που θα έχει αυτές τις πάρα πολύ υψηλές αυξήσεις που κατά την άποψή μας θα οδηγούσε περίπου 30 με 40.000 μικρούς αποσταγματοποιούς σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τότε η Κομισιόν, να θυμίσω, έχει απαντήσει ότι εν πάση περιπτώσει δεν προκύπτει πρόβλημα, κατά την άποψή της δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ελάτε τώρα όμως που έρχεται η ελληνική κυβέρνηση με μια απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Τα πρόστιμα των 1.000 ευρώ. Βεβαίως. Η οποία τι λέει, κάνοντας μια πραγματικά διεστραμμένη ερμηνεία της νομοθεσίας, λέει ότι δεν δικαιούνται οι μικροί αποσταγματοποιοί να ονομάζουν τα προϊόντα τους τσίπουρο ή τσικουδιά, δηλαδή τις παραδοσιακές εκείνες ονομασίες που είπατε και εσείς, που εδώ και εκατοντάδες χρόνια έχουν κατοχυρωθεί και στη συλλογική λαϊκή παράδοση σε όλα τις τα επίπεδα, αλλά ότι θα πρέπει να τα λένε κάπως διαφορετικά. Και επιβάλλει βαρύτατα πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ στα καταστήματα πια της μαζικής εστίας. Για να, επί της ουσίας, για να μην διαθέτουν χύμα προϊόντα, χύμα τσίπουρο και βέβαια. Χύμα ρακί. Βέβαια, αυτό, το ζήτημα αυτό έχει πολλές οπτικές. Δηλαδή, όσοι εμφιαλώνουν υποτοπίοι λένε το απλό, ότι εμείς έχουμε δαπανήσεις σε προσωπικό, σε μηχανήματα, επιβαρυνόμαστε με το φόρο για να διαθέτουμε ένα προϊόν το οποίο είναι πιστοποιημένο. Την ίδια ώρα, όσοι κάνουν διήμερη απόσταξη, προσφέρουν το προϊόν τους χωρίς πολύ μεγάλο έλεγχο παντού. Και χωρίς να υπόκειται στην ίδια φορολογία. Το λέω συνοπτικά. Η ουσία ποια είναι όμως του ζητήματος? Ότι ούτε οι ποτοποιοί, οι μεγάλες ποτοποιίες και οι μεγάλοι εμποροί επιβαρύνονται με τέτοιου είδους φορολογία. Γιατί αξιοποιούν, όπως είχαμε ξανασυζητήσει, mm-hmm. μια παρέκκληση που έχει θεσμοθετηθεί όμως όχι για το τσίπουρο, αλλά για το ούζο. Δηλαδή, επί της ουσίας αξιοποιούν. Ναι. Με έναν τρόπο πλάγιο, μια άλλη νομοθεσία που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν χαμηλότερη φορολογία στο εμφιαλωμένο προϊόν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς επανήλθαμε, γιατί ακριβώς αυτό δείχνει ότι η εγκύκλιος αυτή, που αποτελεί επί της ουσίας υλοποίηση κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έρχεται ξανά να ικανοποιήσει απαιτήσεις και συμφέροντα των μεγαλεμπόρων, κυρίως των αλκοολούχων ποτών, που έχουν καταφέρει με ευθύνη και των προηγούμενων κυβερνήσεων με ένα ρητό τρόπο να κατοχυρώσουν τις ονομασίες τσίπουρο και τσικουδιά αποκλειστικά και μόνο για τα εμφιαλωμένα προϊόντα τους. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία. Και εδώ το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για ένα προϊόν εθνικό, το οποίο έχει τρομερή διάδοση και απήχηση. Και ο φόβος είναι ότι αν επιβληθεί φορολογία στα ελληνικό προϊόν, τότε είναι που θα ανοίξουν τα σύνορα και θα πάρουμε αμφίβολης ποιότητας τσίπουρο από γειτονικές χώρες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και κίνδυνο στην υγεία. Αυτό υπάρχει, αναδεικνύεται και η ανάγκη, αν θέλετε, να επανέλθουμε και σε κάτι που το έχουμε συζητήσει και το περασμένο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά. Σε σχέση με το πλαίσιο αυτό του ελέγχου, της πιστοποίησης και τα λοιπά και των χυμαπροϊόντων, ότι είναι, αν θέλετε, και πώς θα το πω, κρύβονται και οι κυβερνήσεις και πίσω από το δάχτυλό τους. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν τελεχωμένες υπηρεσίες αρμόδιες με το προσωπικό που χρειάζεται, με το εξειδικευμένο προσωπικό τους ανθρώπους στη θέση εργασίας, έτσι ώστε να κάνουν και όλο τον απαραίτητο έλεγχο, έτσι ώστε και τελικά και το πρόγραμμα που θα έρχεται από τους διήμερους παραγωγούς, τα καζάνια που λέμε και τα λοιπά, που εμείς δεν έχουμε αμφιβολία, αλλά πες πως θα μπορεί να ελέγχεται και σε σχέση με την ποιότητά του. Αυτό που είναι πολύ βασικό αυτό.
Βέβαια, αλλά αυτό βέβαια είναι άλλη μια ευθύνη, πώς να το πω, του κράτους, ή καλύτερα να το πούμε, των αρμόδιων υπηρεσιών, των αρμόδιων υπουργείων που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Για να δούμε. Για να δούμε. Βέβαια, με αφορμή που κουβεντιάζουμε σήμερα για μια κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε, να πω ότι καταθέσαμε τις προηγούμενες μέρες, αν και είναι λίγο εκτός πλαισίου, ναι, της Παρασκευής το βράδυ. Είμαι σίγουρος ότι το συζητούσατε στην εκπομπή σας πριν, δεν είχα τη δυνατότητα να σας ακούσω, γιατί ήμουν στον δρόμο. Ότι καταθέσαμε την κατεπίγουσα ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας και των δύο Ευρωβουλευτών, και του Κώστα του Παπαδάκη και από μένα, σε σχέση με την πολύ δύσκολη και ανησυχητική κατάσταση που έχουμε στην εξέλιξη στο προσφυγικό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε δει να συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου το προηγούμενο διάστημα.